και κανένα από αυτά δεν έχει μικρόσυρτες. Έχουμε σύγχρονες γεωμετρίες, σύγχρονες μορφές, αλλά κανένα από αυτά δεν έχει αποκτήσει αυτή τη δύναμη. Το αντίθετο βασικά, όσο περισσότερα νέα κτίρια χτίζονται, νέοι ουρανοξύστες, τόσο το λιγότερο ενδιαφέρον υπάρχει από τον κόσμο. Άρα, για να αρχιτεχθεί ένα νέο κτίριο, το οποίο θα μπορούσε να αντλήσει αυτή τη δύναμη και να θέσει τη Ρόδο ξανά ως πολιτισμικό κέντρο και γέφυρα τριών υπήρων, το έργο πρέπει να είναι μοναδικό στο είδος του. Άρα, εδώ ξεκινάνε τα πρώτα ερωτήματα. Τι μορφή θα έχει αυτό το κτίριο, ποια θα είναι η τοποθεσία του, ποιος θα το πληρώσει. Και τελευταίο, μπορεί όντως να γίνει πόλος έλξης. Ομολογώ ότι η απάντηση δεν είναι καθόλου εύκολη και τα ερωτήματα αυτά μας έχουν βασανίσει για αρκετό διάστημα. Γι' αυτό και αποφασίσαμε να δουλέψουμε σε εναλλακτικές ταυτόχρονα. Το project που έχετε δει είναι μία από τις εναλλακτικές. Ήταν τρεις οι προτάσεις. Η πρώτη εναλλακτική λύση ήταν η δημιουργία ενός κτίριου σύγχρονου, μια σύγχρονη γεωμετρία, ένα κτίριο γύρω στα 40 το πολύ 50 μέτρα, το οποίο θα λειτουργούσε αποκλειστικά από την ενέργεια, πάντα. Το κτίριο αυτό θα ήταν πολιτιστικό κέντρο, μουσείο, βιβλιοθήκη. Το θέμα είναι ότι υπήρχαν κάποια ερωτήματα και επειδή κάθε φορά που δουλεύαμε πάνω σε μελέτες, ρωτούσαμε ειδικούς. Αυτή τη φορά ρωτούσαμε κάποιους ειδικούς κυρίως στον χρηματοοικονομικό τομέα, οι οποίοι μας έθεσαν κάποιες ερωτήσεις. Δηλαδή, μπορεί αυτό το κτίριο να γίνει προς εξής. Γιατί στη Ρόδο και όχι στη Νέα Υόρκη, τη Βερολίνο. Ποιους πάτε να ανταγωνιστείτε. Ομολογώ ότι τα τελευταία χρόνια σε μεγάλες πόλεις της Ευρώπης έχουν γίνει πολύ σημαντικά κτίρια, εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία λειτουργούν ως πολιτιστικά κέντρα, μουσεία, βιβλιοθήκες. Το θέμα είναι ότι κανένα από αυτά δεν είχε γίνει πόλος έλξης. Άρα δεν ήταν η λύση που ψάχναμε. Φυσικά θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, να μην γίνει ένα κτίριο, αλλά να γίνει κάτι με φως, όπως έχει προταθεί στο παρελθόν. Ένα ολόγραμμα δηλαδή. Το πρόβλημα που αντιμετώπισαμε εμείς ως ομάδα ήταν ότι, για παράδειγμα, το 2008 στο Τόκιο έφτιαξαν ένα ολόγραμμα. Και αν θυμάμαι καλά, ήταν το τέρας του Λόχνες. Τώρα κάποιος αναρωτιέται, πού κολλάει το τέρας του Λόχνες με το Τόκιο. Και όμως κολλάει. Τους άρεσε, το έφτιαξαν. Άρα, αν εμείς επιλέγαμε σήμερα, παράδειγμα, να φτιάξουμε σε ολόγραμμα ένα από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου, κάποιος άλλος θα μπορούσε να φτιάξει και τα 7 και να εναλλάσσονται ανά τέταρτο. Άλλο πρόβλημα με το ολόγραμμα που μας παρουσιάστηκε είναι ότι το ολόγραμμα φυσικά λειτουργεί μόνο το βράδυ. Και δεύτερον, είναι μια τεχνολογία η οποία προχωράμε πολλούς αριθμούς. Άρα, ό,τι είναι υπερσύγχρονο σήμερα, σε 3 χρόνια θα είναι πλέον ξεπερασμένο. Το ολόγραμμα αναμένεται να είναι σε μια πενταετία, αυτή η τεχνολογία αναμένεται να είναι στα κινητά μας. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, δεν πιστέψαμε ότι θα μπορούσε να γίνει πόλος έλξης. Δεν πιστέψαμε ότι κάποιος θα επέλεγε τη Ρόδο και όχι τη Σικελία για παράδειγμα, επειδή στη Ρόδο έχουμε ένα ολόγραμμα. Άρα μας έμεινε η τρίτη λύση και ήταν η πιο δύσκολη. Διότι η ομάδα αποτελείται από 8 άτομα. Υπάρχουν αρχιτέκτονες, υπάρχουν και αρχαιολόγοι. Και αυτή η λύση γνωρίζαμε εξ αρχής ότι θα προκαλέσει. Θα προκαλέσει πολλά ερωτήματα, θα προκαλέσει ίσως αντιδράσεις. Αλλά συνεχίσαμε. Διότι το πιστεύουμε, διότι πιστεύουμε ότι θα ήταν η ιδανική λύση. Η λύση που συμπληρώνει, αν θέλετε, το puzzle με τους στόχους που είχαμε βάλει. Δηλαδή, η δημιουργία ενός μουσείου, το οποίο θα αγκαλιάσει και θα προστατεύσει και θα αναδείξει όλα τα αρχαιολογικά βήματα, που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε αποθήκες, στην αρχαιολογία. Και φυσικά, θα μπορούσε αυτό το μουσείο να γίνει πόλος έλξης. Άρα, τι μορφή πρέπει να έχει αυτό το νέο μουσείο. Αυτό το νέο μουσείο, αφιερωμένο στο αρχαίο άγαλμα, πρέπει να έχει τη δυνατότητα, τη δύναμη αν θέλετε, να επηρεάσει την ψυχολογία του επισκέπτη. Διότι μόνο τότε θα γίνει πόλος έλξης. Πρέπει να συγκινεί και να αποκαλεί δέος, όπως και το αρχαίο άγαλμα. Άρα, εμείς σκεφτήκαμε την κατασκευή του κτιρίου
σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία, το φύλλο αυτό θα είναι μοναδικό. Δεν θα μοιάζει με τα υπόλοιπα. Εξωτερικά θα μοιάζει με ένα άραμα. Και τώρα ξεκινάνε οι αντιδράσεις. Διότι τι άραμα, πώς είναι αυτό το άραμα, θα μοιάζει με το αρχαίο. Σε καμιά περίπτωση δεν θα μοιάζει με το αρχαίο. Με βάση την αρχαιολογία και τους ιστορικούς, το αρχαίο άραμα βρισκόταν στην πόλη, στην αρχαία πόλη, πάνω σε ένα ψηλό σημείο, πιθανότατα εκεί που βρίσκεται σήμερα το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Ήταν πάνω σε μια ψηλή βάση, με κλειστά τα πόδια, μήκου, ύψους περίπου πάνω από 30 μέτρα, δεν ξέρω με αλήθεια. Το υλικό ήταν ο φακός. Εμείς δεν προτείνουμε κάτι τέτοιο. Προτείνουμε κάτι τελείως, μα τελείως διαφορετικό. Προτείνουμε την κατασκευή ενός σύγχρονου τυρίου, αγάλματος, σε διαφορετική τοποθεσία, με διαφορετική μορφή, δεν θα είναι πάνω σε μια βάση, ούτε με κλειστά τα πόδια, με διαφορετικά υλικά. Δεν θα είναι από χαλκό, δεν θα είναι χάλκινο, θα έχει μια επιφάνεια καλυμμένη με φωτοβολταϊκά πάνελ. Κάτι που θα το θέτει αυτόνομο ενεργειακά. Και εδώ επιστρέφουμε πίσω στον χρόνο, διότι αυτά τα 50 χρόνια υπήρχαν και άλλες προτάσεις, προτάσεις με ανάρματα, τα οποία δεν προχώρησαν. Διότι ένας από τους λόγους πιστεύουν ότι ήταν το ίδιο το άγαλμα. Γιατί παλαιότερα, όπως θυμάμαι, είχαν προτείνει άγαλμα από 30 έως 40 μέτρα ύψους, πάνω σε μια βάση, χάλκινο. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, υπήρχαν αντιδράσεις, διότι ένα τέτοιο άγαλμα θα ήταν αντιδραφή του αρχαίου. Άρα θα ήταν ένα ιστορικό λάθος να γίνει. Γι' αυτό και εμείς σήμερα, το 16, προτείνουμε κάτι τελείως διαφορετικό, όπως σας εξήγησα. Και για να σας δείξω ένα σύντομο βίντεο,